Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά. Και συνεχίζουμε, παιδιά, με την άσκησή μας, με τη δεύτερη άσκηση από το τετράδιο εργασιών, η οποία λέει να βάλεις τα παρακάτω κλάσματα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Να δικαιολογήσεις, λέει, την απάντησή σου. Λοιπόν, παιδιά, 3 ένατα, 8 ένατα και 5 ένατα. Τι έχουμε? Έχουμε, παιδιά, 3 κλασματάκια τα οποία όλα τους έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, παιδιά, έχουν ίσους παρανομαστές. Μα, όπως είπαμε, παιδιά, στα κλάσματα που έχουν ίσους παρανομαστές, μεγαλύτερο είναι το κλάσμα που έχει το μεγαλύτερο αριθμητή. Λοιπόν, άρα, παιδιά, μεγαλύτερο είναι το κλασματάκι αυτό εδώ που έχει το μεγαλύτερο αριθμητή. Και προφανώς το μικρότερο είναι αυτό που έχει το μικρότερο αριθμητή, δηλαδή το 3 ένατα. Άρα, για να τα βάλουμε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, το πιο μικρό από όλα είναι το 3 ένατα. Αμέσως μεγαλύτερο είναι το 5 ένατα που έχει μεγαλύτερο αριθμητή. Και το μεγαλύτερο όλων είναι, παιδιά, το 8 ένατα που έχει και το μεγαλύτερο αριθμητή. Συνεχίζουμε, παιδιά, με τα επόμενα 3 κλάσματα που είναι 4 έβδομα, 4 πέμπτα και 4 δέκατα. Είναι 3 κλάσματα, παιδιά, αυτή τη φορά που έχουν ίσους αριθμητές. Το 4, ίσους αριθμητές. Στα κλάσματα, λέει, που έχουν ίσους αριθμητές, μεγαλύτερο είναι το κλάσμα, προσοχή, παιδιά, όπως λέγαμε και στη θεωρία μας, μεγαλύτερο είναι το κλάσμα που έχει μικρότερο παρανομαστή. Το κλάσμα που έχει, παιδιά, τον πιο μικρό παρανομαστή, αυτό είναι και το πιο μεγάλο. Ποιο κλασματάκι, παιδιά, έχει το μικρότερο παρανομαστή? Μικρότερος, παιδιά, παρανομαστής είναι αυτός εδώ. Άρα, παιδιά, αυτό το κλασματάκι είναι και το πιο μεγάλο. Οπότε, έχουμε το 4 πέμπτα είναι το μεγαλύτερο, έτσι. Και προφανώς, παιδιά, το κλάσμα που έχει το μεγαλύτερο παρανομαστή είναι και το μικρότερο. Το κλάσμα που έχει το μεγαλύτερο παρανομαστή είναι, να, ο παρανομαστής εδώ, ο μεγαλύτερος είναι το 10. Άρα, παιδιά, αυτό το κλασματάκι είναι τι? Το μικρότερο όλων. Άρα, το πιο μικρό κλάσμα από όλα είναι το 4 δέκατα. Ωραία. Το λίγο μεγαλύτερο του είναι το 4 έβδομα. Και το μεγαλύτερο όλων είναι το 4 πέμπτα. Λοιπόν. Και ολοκληρώνουμε, παιδιά, την άσκησή μας με το τρίτο και τελευταίο ερώτημα. Μας έχει δώσει, παιδιά, 3 άλλα κλάσματα, 1 τρίτο, 3 τέταρτα και 10 δωδέκατα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε κλάσματα που ούτε ίσους αριθμητές έχουν μεταξύ τους, αλλά ούτε και ίσους παρανομαστές έχουν μεταξύ τους. Οπότε, παιδιά, τι θα κάνουμε, πώς θα τα συγκρίνουμε? Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, για να συγκρίνουμε αυτά τα κλασματάκια, πρώτα απ' όλα, παιδιά, μπορούμε μία σκέψη είναι να τα μετατρέψουμε, παιδιά, σε ισοδύναμα. Σε ισοδύναμα κλασματάκια. Δεν έχουν ούτε ίσους παρανομαστές, ούτε ίσους αριθμητές. Είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Έχουν και διαφορετικούς αριθμητές μεταξύ τους και διαφορετικούς παρανομαστές. Οπότε, παιδιά, μία πολύ καλή κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά εδώ τα κλασματάκια, παιδιά, να τα κάνουμε ισοδύναμα. Δηλαδή, έχουμε το 1 τρίτο και το 3 τέταρτα. Αυτά, παιδιά, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ισοδύναμα κλασματάκια, τα οποία να έχουν παρανομαστή το 12 και το 1 και το άλλο. Γιατί, παιδιά, το 12 είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 3 και του 4, έτσι. Οι προπαίδειες, παιδιά, του 3 και του 4, πού συναντιούνται οι προπαίδειες του 3 και του 4? Η προπαίδεια του 3 και η προπαίδεια του 4, παιδιά, πού συναντιόνται? Δεν συναντιόνται, παιδιά, για πρώτη φορά οι δύο προπαίδειες δεν συναντιούνται στο 12αράκι. Είναι αυτό, παιδιά, που λέγαμε στη θεματική ενότητα πρώτη, είναι αυτό που λέγαμε ότι το ελάχιστο, δηλαδή το μικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 3 και 4, ποιο είναι? Το 3 επί 4, έτσι, 3, 4, 12, έτσι, να το. Γι' αυτό, λοιπόν, παιδιά, λέμε εδώ, θα μεταμορφώσουμε το ένα κλασματάκι σε ισοδύναμο με παρανομαστή το 12, αλλά και το άλλο κλασματάκι σε ισοδύναμο με παρανομαστή το 12. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, το 3 για να γίνει 12, τι έγινε? Δεν πολλαπλασιάστηκε επί 4. Άρα, για να έχουμε ισοδύναμο κλάσμα
Και ο αριθμητής δεν πρέπει να πολλαπλασιαστεί και αυτός επί 4. Άρα 1 επί 4 πόσο μας κάνει, 4 δέκατα είναι το ισοδύναμο κλάσμα του 1 τρίτου. Πάμε στο 3 τέταρτα. Για να γίνει το 4 δώδεκα, με τι πολλαπλασιάστηκε, επί 3 φορές. Άρα και το 3 δεν πρέπει και αυτό να πολλαπλασιαστεί, παιδιά, τι, επί 3 φορές. Ε? Στα ισοδύναμα κλάσματα, παιδιά, τι λέγαμε. Τι λέγαμε, παιδιά, στα ισοδύναμα κλάσματα και επί τη ευκαιρία να το θυμηθούμε που το λέγαμε στο κεφάλαιο 16. Για να δημιουργήσουμε ισοδύναμα κλάσματα, λέγαμε. Εάν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και τον παρανομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, προκύπτει ισοδύναμο κλάσμα με το αρχικό. Ισοδύναμο κλάσμα, παιδιά, μπορεί να κατασκευαστεί και μέσω του πολλαπλασιασμού αριθμητή και παρανομαστή με τον ίδιο αριθμό, αλλά και μέσω της διαίρεσης. Δηλαδή, διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρανομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό. Λοιπόν, και τα δύο, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, παιδιά, πολλαπλασιάσαμε και τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Με τι πολλαπλασιάσαμε και το ένα και το άλλο, παιδιά? Επί 3 φορές, ε. Και τελικά έχουμε το ισοδύναμο κλάσμα όσο 3 επί 3, 9 δωδέκατα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι πιο εύκολο, παιδιά. Έτσι. Να καθαρίσουμε λιγάκι τον πίνακά μας. Να ξέρουμε, παιδιά, τώρα ποιο είναι το μεγαλύτερο και ποιο είναι το μικρότερο. Το 1 τρίτο το μεταμορφώσαμε σε ισοδύναμο που είναι 4 δωδέκατα. Το 3 τέταρτα το μεταμορφώσαμε σε ισοδύναμο κλάσμα, έτσι, ποιο, το 9 δωδέκατα. Και το τελευταίο κλάσμα, παιδιά, το οποίο είναι το 10 δωδέκατα, αυτό παρέμεινε 10 δωδέκατα. Παρατηρούμε λοιπόν πλέον, παιδιά, ότι τα κλάσματά μας έχουν τι, έχουν ίσους παρανομαστές και όπως, παιδιά, λέει και η θεωρία για το κεφάλαιό μας 17, σύγκριση και διάταξη κλάσματων, όταν τα κλάσματα έχουν ίσους παρανομαστές, μεγαλύτερο είναι εκείνο το κλάσμα που έχει και το μεγαλύτερο αριθμητή. Μεγαλύτερο αριθμητή, παιδιά, έχουμε εδώ, στο 10. Άρα, παιδιά, το 10 δωδέκατα είναι, παιδιά, το μεγαλύτερο. Το 10 δωδέκατα είναι το μεγαλύτερο και προφανώς, παιδιά, το κλάσμα που έχει το μικρότερο αριθμητή, που είναι το 4, το κλάσματάκι, δηλαδή 4 δωδέκατα, είναι, παιδιά, το μικρότερο. Το 4 δωδέκατα λοιπόν είναι το μικρότερο, γιατί λέει να τα βάλουμε σε σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. 4 δωδέκατα είναι το μικρότερο, αμέσως λίγο μεγαλύτερο του είναι το 9 δωδέκατα και λίγο που είναι το κλάσμα που είναι το μεγαλύτερο όλων είναι, παιδιά, το 10 δωδέκατα. Οπότε, παιδιά, η σύγκριση τώρα πώς έχει. Τα 4 δωδέκατα δεν είναι το ισοδύναμο κλάσμα του 1 τρίτο. Άρα το 1 τρίτο είναι μικρότερο του 9 δωδέκατα. Μα τα 9 δωδέκατα δεν είναι το ισοδύναμο κλάσμα του 3 τέταρτα. Άρα, μικρότερο του 9 δωδέκατα, δηλαδή του 3 τέταρτα, μικρότερο του 10 δωδέκατα. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η σειρά των κλασμάτων μας. Έτσι, να τη γράψουμε και εδώ πέρα λιγάκι να τη βλέπουμε όλα τα παιδιά. Το 1 τρίτο είναι το μικρότερο όλων των κλασμάτων. Το μεγαλύτερο του είναι το 3 τέταρτα. Και το μεγαλύτερο όλων είναι, παιδιά, το 10 δωδέκατα. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η σειρά των κλασμάτων μας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Πάντα οι δάσκαλοι σας, παιδιά, είναι εδώ οποιαδήποτε στιγμή. Ο δάσκαλος, η δάσκαλή σου δίπλα σου, η δική σου εκπαιδευτική οικογένεια των δικών σου δασκάλων είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι για να ταξιδέψουμε μαζί στη γνώση, στη μίση, στη γνώση και να βάλουμε φως στη σκέψη μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας, να είστε πάντα καλά.